Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Γονέων της Δημοτικής Ενότητας ΠΕΦΚΟΝ. Γονείς, για άλλη μια φορά γίναμε μάρτυρες της πολιτικής υποκρισίας και της ασυνέπειας από μέρους των υπεύθυνων για τη σχολική στέγη στα ΠΕΦΚΑ. Τη στιγμή που τα δημοτικά σχολεία, το γυμνάσιο και το λύκειο έχουν γίνει κτηριακό παζλ με παραρτήματα, πρόσθετες αίθουσες κλπ., η Δημοτική Αρχή, με ανάγκη και το θράσος, κατηγορεί τους γονείς με χαρακτηρισμούς αχαρακτήριστους, επειδή υψώνουν τη φωνή τους, ζητώντας το αυτονόητο. Υπενθυμίζουμε στους αμνήμονες και εμείς ότι χρόνια τώρα ζητάμε αξιοπρεπείς συνθήκες μαθητικής στέγης για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Κτίρια κατέλαγε σχολεία που να εξασφαλίζουν την ασφαλή και υγιεινή διαβίωση των μαθητών. Με άλλα λόγια, ζητάμε το αυτονόητο. Και ανταυτόν εισπράττουμε χλεβασμό και ύβρις, αλλά και ψευδείς υποσχέσεις. Εισπράττουμε επίσης έναν καλυμμένο εκβιασμό να δεχτούμε λύσεις ανάγκης, ώστε να μην καταφύγουμε στη διπλοβάρδια. Με άλλα λόγια, πρέπει να δεχτούμε ως καλώς καμωμένα τα εξής. Επαναφορά του κτηρίου των καλογραιών στα σχολική στέγη και μάλιστα για στέγαση μαθητών δημοτικού. Την μετατροπή εξαθέσεων και δωδεκαθέσεων σχολείων σε πολυθέσια. Την άρνηση της Δημοτικής Αρχής να εγκρίνει την ανέγερση του δεύτερου γυμνασίου που είχε δημοκρατήσει περιφέρεια με τη δικαιολογία του ανεπαρκούς τη στιγμή που όλα τα διαθέσιμα στοιχεία κατέρριπταν έναν τέτοιο ισχυρισμό. Τιμή πρόβλεψη σε κατάλληλο χρόνο ότι το λύκειο δεν επαρκεί. Να δεχτούμε επίσης την άρνηση της παραχώρησης του πρώην Δημαρχείου ΠΕΦΚΟΝ για σχολική στέγη, το οποίο θα αποσυμφόρησε όλα τα δημοτικά. Να δεχτούμε σαν αποτέλεσμα όλων των καλώς καμωμένων τη συνάθρηση υπερβολικού αριθμού αυτών σε περιορισμένους χώρους με όλους τους κινδύνους ασφάλειας και υγείας. Όχι, κύριοι και κυρίες της Δημοτικής Αρχής, η ευθύνη είναι όλη δική σας. Και σας βαραίνει το γεγονός, πρώτον, ότι δεν προβλέψατε τον κατάλληλο χρόνο που τον είχατε εδώ και δύο χρόνια, ώστε να προχωρήσετε σε ολοκληρωμένες προτάσεις που να δίνουν λύσεις και που δεν είναι άλλες από την ανέγερση σχολικών κτηρίων. Δεύτερον, ότι επανέρχεστε σε λύσεις τέτοιες που χαρακτηρίζονται με προχειρότητα μπροστά στο δέος του εφιάλτη της διπλοβάρδειας που αναμφισβήτητα θα σας χρεώσει με πολιτικό κόστος. Γονείς, όλοι εμείς που εδώ και χρόνια βιώνουμε μαζί σας την ανησυχία για το μέλλον των παιδιών μας, που εδώ και χρόνια είμαστε θεατές της υποκρισίας και του ανάλογου του θράσους, δεν δεχόμαστε πλέον καμία επιπλέον κοροϊδία και εκβιασμό. Ήρθε η ώρα να υψώσουμε για άλλη μια φορά τη φωνή μας και το ανάστημά μας και να διεκδικήσουμε αυτό που ταιριάζει στα παιδιά μας. Διεκδικούμε νέα σχολικά κτίρια για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Σημερινή συγκέντρωση είναι μια αρχή κινητοποιήσεων που θα ακολουθήσουν. Ευχαριστώ πολύ.